Στο Κρεμλίνο συναντήθηκαν οι πρόεδροι Ρωσίας και Ιταλίας. Βλαντιμίρ Πούτιν και Σέρτζιο Ματαρέλα παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου. Η Συριακή κρίση ουσιαστικά μονοπόλησε τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Έχουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές ότι ετοιμάζονται παρόμοιες προκλήσεις και σε άλλες περιοχές της Συρίας. Αυτό ισχύει και για τα νότια προάστια της Δαμασκού, όπου σχεδιάζουν να ρίξουν χημικά και μετά να κατηγορήσουν τη Συριακή κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι θα ζητήσει από τα Ηνωμένα Έθνη την διεξαγωγή επίσημης έρευνας για την επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Ρωσία, υπάρχει η Συρία, οπότε είμαστε ο ένας κοινός εχθρός. Είμαστε έτοιμοι να το υποστούμε, να ανεχτούμε αυτή τη στοχοποίηση. Όμως πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Ιταλίας κάλεσε την διεθνή κοινότητα αλλά και τον πρόεδρο Πούτιν να ασκήσουν την επιρροή τους στη Συρία, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες επιθέσεις.